Σε ένα τετράδιο στο οποίο τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κρατούσαν σημειώσεις επικεντρώνουν οι αρχές την έρευνά τους. Πάμε στη Μίνα Καραμίτρου που έχει όλες τις πληροφορίες. Μίνα. Και αυτό στην ουσία Ματίνα ήταν ένα εγχειρίδιο αποφυγή λαθών κατά τη διάρκεια τη ληστεία, όπω ανέφεραν χαρακτηριστικά. Ήταν λοιπόν ένα τετράδιο με ιδιόχειρε σημειώσει, όπου είχαν αριθμημένε τι κινήσει που θα πρέπει να κάνουν σε μια ληστεία. Αυτό στην ουσία ήταν η προπαρασκευαστική του ενέργεια. Ανέφεραν δηλαδή χαρακτηριστικά. Πρώτα παίρνουμε την κλεμμένη μηχανή, παίρνουμε τα γάντια. Μην ξεχάσουμε τον ασύρματο, ποια θα πρέπει να είναι η διαδρομή. Για την διαφυγή μα. Τώρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που κατάφεραν να εντοπίσουν οι αρχέ κατά τη διάρκεια που είχαν διαπιστώσει ποια είναι τα μέλη τη εγκληματική οργάνωση και ίσω είναι από τι μοναδικέ φορέ, Ματίνα, που διαπίστωσαν ότι εφάρμοζαν όλου του συνωμοτικού κανόνε. Για παράδειγμα, δεν κυκλοφορούσαν ποτέ και να έχουν πάνω του κινητά τηλέφωνα. Τα κινητά τηλέφωνα τα είχαν και τα χρησιμοποιούσαν μόνο όταν ήταν στα νόμιμα διαμερίσματά του. Τέλο, να σα πω ότι ο γιο του Στέλιου, τη 17 Νοεμβρίου, ο οποίο συνελήφθηκε μάλιστα ω βασικό μέλο τη εγκληματική οργάνωση. Έπαιρνε αρκετά συχνά μέρο στι πορείε και στι συγκεντρώσει για συμπαράσταση όταν έκανε τι απεργίες πείνα ο εκτελεστή τη 17 Νοεμβρίου, ο Δημήτρη Κουφοντίνας.